Ηλιάς, ραψοδία Ξύ, στίχος 260. Μιλά ο ύπνος και εξηγεί στην Ήρα γιατί δεν θέλει να κοιμήσει, να αποκοιμήσει τον Δία. Γιατί την άλλη φορά που το είχε κάνει και οι άνεμοι παρέσυραν τον Ηρακλή, παραλίγο ο Ζεύς να τον ρίξει από τον εθέρα στον πόντο, λέει, και να αφανιστεί. Λέει, άιστον απεθέρος έμβαλε πόντο. Α, τι έγινε εδώ. Δηλαδή ο ύπνος θα εξαφανιζόταν, άιστο σημαίνει άφαντος, αόρατος, αλφα στερητικό και οράο, αϊστό είναι το ρήμα. Δηλαδή τι, αφανίζω, αφωνεύω, δηλαδή δεν θα είχαμε ύπνο μετά, τι θα γινόταν. Και αν δεν με έσωζε, λέει, η νύχτα που δαμάζει θεούς και άνδρες που είπαμε ότι είναι η μητέρα του. Σε αυτήν έφτασα φεύγων και εκείνος έπαυσε αν και χωλωμένος. Γιατί ντράπηκε μήπως στενοχωρήσει τη γρήγορη νύχτα. Είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις που εμφανίζεται εδώ, όχι πολλές, 5-6 φορές εμφανίζει αυτή τη φράση νυχτή θωή, νύξ θωή, θωή νύχτα, η γρήγορη νύχτα που σημαίνει και αιχμηρή. Λοιπόν, εδώ λέει ο Δαμάσκιος για αυτό το θέμα. Το έργο του λέγεται «Περιαρχών», τυπλοφορείται, πρώτο βιβλίο, 319 χωρίο, 10, 319 κεφάλαιο, το πούμε 10. Η αναγεγραμμένη ως έργο του Ορφέως θεολογία, ως αρχή των πάντων, θεωρεί τη νύχτα, από την οποία ξεκινά και ο ίδιος ο Όμηρος. Μολονότι αυτός δεν παρουσίασε τη γενεαλογία συνεχή, λέει. Ο Όμηρος ξεκινά από τον ωκεανό και την Τιθή. Το έχουμε δει αυτό το λίγο πιο πάνω. Όχι, δύο φορές, όχι, ναι, εδώ, στο 201 στίχο το έχουμε δει. Ξεκινά από τον ωκεανό και την Τιθή, γιατί φαίνεται να γνωρίζει ότι και η νύχτα ήταν τόσο μεγάλη θεά, ώστε να τη σέβεται και ο Δίας. Γι' αυτό λέει, επειδή ντράπηκε μήπως στενοχωρήσει τη θωή νύχτα. Τώρα πάλι τούτο μου ζητάς, συνεχίζει, μάλλον τελειώνει, είναι η τελευταία φράση που λέει ο ύπνος. Τώρα πάλι τούτο μου ζητάς, που είναι αδύνατο να τελεστεί. Και σε αυτόν πάλι, αμήχανον. Σε αυτόν πάλι προσείπε η Βοόπης σεβασμία Ήρα. Ύπνε, γιατί αυτά στις φρένες σου ανακυλάς, μήπως λες τους Τρώες θα δώσει αρρωγή ο Ευρύωπας Ζεύς, έτσι ως εχολώθη με το παιδί του τον Ηρακλή. Έλα, κι εγώ μία των νεωτέρων χαρίτων θα σου δώσω να παντρευτείς και να αποκληθεί σύγκητή σου, σύζυγος, άκητης. Αλφα, αυτό είναι επιτατικό το αλφα, αλφα και κήτη. Πρώτα του προσέφερε τον θρόνο, δεν μπόρεσε να τον πείσει. Τώρα του προσφέρει να του κάνει συνοικέσιο με μία από τις νεότερες χάριτες. Έτσι είπε και χάρηκεν ο ύπνος. Και απαντώντας αμοιβόμενος προσίβδα. Έχω εδώ, που το έχω γραμμένο, αυτό το αμοιβόμενος το λέμε και σήμερα, το λέμε όμως το λέμε σύνθετο. Διαμοίβομαι λέμε, διαμοίβομαι, σημαίνει ανταλλάσσω. Λέει διημήφθησαν, ξέρω εγώ, διάφορες υποθέσεις. Ναι, το λέμε, δηλαδή αυτό το ανταλλάσσω, το λέμε αυτό το ομηρικό ρήμα, αμοιβόμενος προσίβδα. Εμπρός τώρα, όμωσε, ορκίσου λέει, στο απαραβίαστο της στιγός είδωρ. Ρέει ο Αριστοτέλης, μετά τα φυσικά το έργο του, πρώτο βιβλίο 983b, 30 χωρίο και εξής. Η Παμπά, λέει, και πριν από τη δική μας γενιά και οι πρώτοι που θεολόγησαν είχαν αυτήν την αντίληψη για τη φύση. Τον ωκεανό και την Τιθή τους θεώρησαν ως προπάτορες της γενέσεως του κόσμου και το είδωρ που ονομαζόταν από αυτούς Στίξ ως όρκο των θεών. Το πιο σεβάσμιο πράγμα είναι βέβαια το πιο παλιό και αυτό το όνομα του οποίου ορκίζεται κανείς είναι το πιο σεβάσμιο, γιατί εδώ ορκίζεται η Ήρα. Όμως θα οργιστεί ξανά στο όμικρον 36, στην επόμενη ραψοδία και εξής. Ορκίζονται στο είδωρ της στιγός η Καλυψό, στην έψιλον ραψοδία της Οδύσσιας 185 στίχο και η Κύρκη
Στην Κάπα Ραψοδία της Οδύσσης 514 στίχος. Αυτές όμως και οι δύο είναι θεές, όπως και η Ήρα είναι θεά. Οι θεοί ορκίζονται σε αυτόν τον όρκο της στίχος. Έχω μιλήσει για το θέμα, το έχω αναπτύξει στο στίχο Ι570, εκεί που η μητέρα του Μελέαγρου χτυπά τη γη, και εδώ το ίδιο είχα αναφέρει αυτόν εδώ το στίχο τότε, με το ένα χέρι λέει, συνεχίζει τώρα ο ύπνος της, λέει ορκίσου, και λέει με το ένα χέρι πιάσε τη γη την πολυτρόφα και με το άλλο τη θάλασσα που μαρμέρει. Ορκίζεται δηλαδή πιάνοντας τη γη και τη θάλασσα, τα δύο στοιχεία, από τα οποία προέρχεται, πώς το λένε, συντίθεται ο άνθρωπος, έχουμε δει, ίδωρ και νερό, ίδωρ και γη να γίνεται, που λέει. Εκεί ο μητέρα του Μελέαγρου χτυπούσε τη γη και καλούσε τις δυνάμεις, και αυτό με το οποίο ότι πιάνει τη γη και τη θάλασσα σημαίνει ότι επικαλείται τις δυνάμεις αυτές στον όρκο της. Να συνεχίσω το σχολιασμό μου. Ο ανώνυμος σχολιαστής, γιατί υπάρχει ανώνυμος σχολιαστής στον Όμηρο εκτός των άλλων, δηλώνει, λέει ότι αυτός ο όρκος στο ίδωρ της στιγός δηλεί το λίαν βλαπτικότατον, λέει. Δίνει άλλη ερμηνεία δηλαδή στο θέμα. Ότι πολέμιον θεοί στο υγρόν, είναι εχθρικό στοιχείο στους θεούς το υγρόν. Γι' αυτό ορκίζονται στο ίδωρ της στιγός, διότι η ουσία τους είναι πυρώδης. Ότι στιγνότητος αιτία, λέει. Στιγαίο το ρήμα σημαίνει μισό, αποστρέφομαι. Διότι του στερεί τη ζωή, την ευχάριστη ζωή, τη ζωή ενιδονή, του τη στερεί, που είναι πυρώδης, του τη στερεί το ίδωρ. Και να κλείσω με ένα απόσπασμα, δύο αποσπάσματα μάλλον, από τον Ηράκλειτο τον Εφέσιο. Το ένα είναι «Άβη ψυχή, σοφωτάτη και αρίστη», σε αυτό προσθέτει δηλαδή, γιατί αποστρέφονται οι θεοί το ίδωρ. Γιατί λέει «Άβη ψυχή», η ξηρή ψυχή είναι σοφωτάτη και αρίστη. Δηλαδή, είναι όσο περισσότερο αν είναι δυνατόν απομακρυσμένη από το ίδωρ. Οι ψυχές όταν ενσαρκώνονται, όταν στην παλιγενεσία, πέφτουν στο ίδωρ, στα ύδατα της γενέσεως, λένε οι νεοπλατωνικοί. Δηλαδή, για να σαρκωθούν. Πέφτουν στα ύδατα της γενέσεως, που η γέννηση είναι ίδωρ. Ίσως και αυτό σημαίνει, και έχουμε σε έναν τάφο στην Μεγάλη Ελλάδα, όπου μέσα στον τάφο έχει μια τοιχογραφία, έναν που κάνει βουτιά μέσα σε μια πισίνα. Ναι, σημαίνει ότι κατέρχεται σε γέννηση. Κατέρχεται σε γέννηση, ναι. Και το άλλο, και ένα άλλο απόσπασμα του Ηρακλήτου, του Εφεσίου, όχι του Ηρακλήτου που κάνει τα σχόλια στον Όμηρο. Λέει «Αθάνατη θνητή, θνητή αθάνατη, ζώντες των εκείνων θάνατων, των δε εκείνων βίων τεθνεώτες». Τώρα αυτό για να το εξηγήσουμε θέλουμε 2-3 μέρες. Πάντως σχετίζεται με αυτό το θέμα, ότι ο θάνατος του ενός είναι βίος του άλλου και ο βίος του ενός είναι θάνατος των άλλων. Να συνεχίσω. «Με το ένα χέρι λέει πιάσει τη γη την πολυτρόφα», λέει ο ύπνος στην θεά Ήρα, «και με το άλλο τη θάλασσα που μαρμέρει». «Άλλα μαρμαρέιν», λέει. Εξού και η θάλασσα το Μαρμαρά. Λέγεται έτσι γιατί μαρμέρει, λάμπει. Είπαμε ότι το μάρμαρο ονομάζεται έτσι γιατί έχει αυτά την σύνθεσή του, τη σύνθεση την... Υπάρχουν αστράφτη από τα μικρά, κάποια μικρά σημεία μέσα, πώς να τα εξηγήσω. Τη σύστασή του λάμπει. Και είπαμε και για την, αναφέραμε και για την μουρμούρα, το ψάρι, το οποίο δεν ονομάζεται έτσι επειδή μουρμουρίζει, αλλά επειδή μαρμέρει, λάμπει. «Για να μας είναι άπαντες μάρτυρες οι θεοί που είναι κάτω και γύρω από τον Κρόνο». Αυτοί οι θεοί είναι οι Τιτάνες. Οι Τιτάνες έχουν καταταρταρωθεί, τους έχει ρίξει ο Ζεύς τον Τάρταρο μετά από την Τιτανομαχία. Μάρτυρες λοιπόν οι θεοί που είναι γύρω από τον Κρόνο, πως αλήθεια θα μου δώσεις μία των νεωτέρων χαρίτων, την Πασιθέα, που εγώ επιθυμώ πάντα. Η Πασιθέα είναι μία από τις χάρητες και βρίσκεται εκεί, γιατί είχαμε πει γιατί ο ύπνος πηγαίνει στη Λίμνο, για αυτήν εδώ την Πασιθέα. Είναι ερωτευμένος μαζί της.
Δεν έχω τίποτα άλλο να πω για αυτό το απόσπασμα.